Είναι σημαντική συζήτηση στο γραφείο μου μεταξύ του Προεδρείου του Ελκρίτης και του συμμάχου του κ. Τανάκη του κ. Νικολάου σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία και το μέλλον που θέλετε του παραδείγματος. Φυσικά θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή η συζήτηση με πολύ καλά συμπεράσματα τα οποία θα πιστεύω θα υλοποιηθούν μελλοντικά με το σκεπτικό το παράδειγμα να παραμείνει, να ενισχυθεί και να συνεχίσει το πολύ καλό έργο το οποίο πραγματοποιεί. Θα ξεκινήσουμε άμεσα τη σημερινή μας εκδήλωση. Πρώτα, βέβαια, θα πρέπει να καλέσουμε στο βήμα τον εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερονήσου, τον παραψηφολογιότατο κ. Τίτο Ταμπακάκη, ο οποίος έρχεται σαν εκπρόσωπο του Μοσχεδιού του Μητροπολίτη κ. Κυρίου Νεφέρ. Το τελευταίο καιρό το Τζεϊ Αγίου Νικολό έχει αποκτήσει μεγάλο fan club. Λόγω των προβλημάτων που έχουν αναγγείψει, που ευχόμαστε να υποδοθούν και το Τζεϊ να συνεχίσει τον δρόμο και να προσφέρει στην παιδεία όλα αυτά τα ωραία που προσφέρει. Μέρος του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου κ. Νεφθαρίου, ο οποίος σήμερα δεν είναι κοντά μας, γιατί όπως γνωρίζετε είναι η μεγάλη ορθή της αναλήψεως και λειτουργεί σήμερα στην επαρχία της Χερονήσου, στα σύνορα της Αρχιεπισκοπής και της Μητρόπολη Πέτρας, είναι το χωριό ανάγνωση και ιδιαίτερα αρχιεκκλησία και θελεί σήμερα την Παγή Κυριακή, γι' αυτό και δεν είναι σήμερα μαζί μας. Θέλω να απευθυνθώ κυρίως στους αποφύτους και να τους πω ότι λαμβάνω το πτυχίο τους μέσα σε μια κρίση, μνημονιακή κρίση. Όμως, ας μην χάνουν τον κουράγιο τους, ας μην χάνουν την ελπίδα τους. Το πτυχίο αυτό που παίρνω σήμερα στα χέρια τους θα τους ωφελήσει πάρα πολύ και στα διαχρονία τους. Παίρνουν ένα πτυχίο μέσα από μια θεή καταξιωμένη με υψηλό επίπεδο και ελπιστούμε ότι θα βρουν κάποια θέση στον χώρο του εργασιακού, αλλά καλό θα είναι και του συμβουλεύω προσωπικά να μην σταματήσουν εδώ τις σπουδές τους, αλλά να προχωρήσουν και κυρίως να εξέλθουν τις χώρες αυτές και να κάνουν ωραίες σπουδές στο εξωτερικό. Σαν πανεπιστήμια εκεί, με τα πτυχιακές σπουδές, πολύ ωραίες σπουδές. Και τους ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλους τους ιδιαιτέρους, τους γονείς τους, στα πρόσωπα των φοιτητών που φέρνουν σήμερα από αυτό το χώρο, τιμούνται οι γονείς. Και τους λέμε ότι τα παιδιά τους έδωσαν την καλύτερη μαρτυρία στην επαρχία μας, στην πόλη του Αγίου Νικολάου, με το ήθος και την αξιοπρέπειά τους τόσο καιρό φοιτούσαν. Χτίζουμε εκκλησία απέναντι για να εκκλησιάσουμε το χώρο Άγιο και ο χώρος αυτός εδώ έχει θεμελιωθεί και έχει χτιστεί σε υπόπεδο της Μητροπόλεως. Άρα λοιπόν ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης από την πόλη σε μια κατάσταση αυτή την προσπάθεια και την αντιδράση. Όλοι θα τον ακούσατε την προηγούμενη φορά όταν έγινε αυτή η μεγάλη συγκέντρωση στην καρδιά του Αγίου Νικολάου και το θέμα του μήματος του Κυριακού Συνδυασμού. Σας ευχαριστούμε όλους. Συγχαρητήρια στους αποφύτους. Θα ενώσω τα θεία σας άκρα, το σημείο της Αγίας Τριάδος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία Τριάδα να φωτίζει και να αγιάζει τη ζωή σας. Να ζήσετε! Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτατο Αρχιμανδρίτη για τον λόγο που αφήθηκε. Ο βουλευτής και γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κ. Καρχιμάκης, καθώς και ο βουλευτής κ. Καρδετάκης, αδυνατούν να παραβληθούν στη σημερινή εκδήλωση.
αλλά έστω τους χειρισμούς τους, ο οποίος θα απευθύνει και βάζει τη λέγοντα.